Γεια σας! Είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Τελευταίο βίντεο της χρονιάς, παιδιά! Έρχεται το 2023, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Το 2022 ελπίζω να σας έφερε καλά πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά που γίνανε, ελπίζω να γίνανε και καλά στη ζωή σας. Στη δική μου σίγουρα γίνανε υπέροχα πράγματα, ήρθε η φραουλίτσα, έχουμε την υγειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δύο πιο σημαντικά πράγματα για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο βίντεο της χρονιάς, παιδιά μου. Και σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ νόστιμο και κάτι πολύ γνωστό σε όλους όσοι με ακολουθείτε εδώ στο κανάλι για πολύ καιρό. Φύγαμε! Έχουμε λοιπόν εδώ τα gingerbread cookies μας, με τα οποία θα κάνουμε δουλειά σήμερα, εδώ με αυτή τη συντροφιά. Ναι αγάπη μου, ποιο θέλεις να πάρεις, αυτό? Πάρα αυτό. Τι σας έχω, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, έχω δικό μου πια βιβλίο συνταγών. Ηλεκτρονικό. Μπορείτε όμως να έχετε κι εσείς. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ έβγαλα σαν συγγραφέας βιβλίο συνταγών. Ο καθένας μπορεί να έχει το βιβλίο συνταγών του, ο καθένας μπορεί να μοιράζεται συνταγές ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό κι εγώ λοιπόν δημιούργησα ένα βιβλίο συνταγών στο Cookpad. Το Cookpad είναι ένα φανταστικό site αλλά και application το οποίο περιέχει συνταγές όλων των ειδών από ανθρώπους καθημερινούς, από σεφ και από νοικοκυρές, από ανθρώπους παθιασμένους με το φαγητό, με τα γλυκά, με τα αλμυρά, με το οτιδήποτε τέλος πάντων. Θα βρούμε συνταγές πραγματικά από όλο τον κόσμο, γιατί δεν έχει μόνο ελληνικές συνταγές, αλλά έχει και διαφόρων ειδών. Για μωρά, για παιδάκια, για vegan, για vegetarian, για παραδοσιακούς. Τα πάντα όλα. Και εγώ να ξέρετε το Cookpad το αγαπώ, το λατρεύω, γιατί μέσω του Cookpad σας μαγειρεύω πάρα πολλές συνταγές σε όλα τα vlogs μου. Και είναι πραγματικά υπέροχες όλες οι συνταγές. Έχω και το feedback σας όταν μου λέτε ότι μαγείρεψα αυτό που έκανε στο βίντεο και βγήκε τέλειο και μου στέλνετε φωτογραφίες και τρελαίνομαι εγώ. Και έτσι λοιπόν το Cookpad έχει μία τελείως καινούρια εφαρμογή με την εφαρμογή. Τα Cookbooks. Ας κάνω λίγο πιο εκεί για να δούμε την εφαρμογή Cookpad και τα Cookbooks λοιπόν. Τα Cookbooks λοιπόν είναι βιβλιαράκια τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε στο Cookpad και μπορούμε να βάλουμε όχι μόνο δικές μας συνταγές, αλλά και συνταγές από όλα τα μέλη του Cookpad, όποιες συνταγές μας αρέσουν, να τις βάλουμε μέσα στο cookbook μας, ούτως ώστε να τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα εκεί. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, κάνει εγγραφή στο Cookpad και γίνει μέλος. Δεν ξέρω όσοι με ακολουθείτε αν έχετε κάνει εγγραφή, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή να κάνετε οπωσδήποτε. Όλες τις πληροφορίες σας τις έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής. Έτσι λοιπόν και εγώ δημιούργησα το δικό μου cookbook, το οποίο ονόμασα CookCut. CookCut λοιπόν και βάλαμε τον τίτλο αγαπημένα και μαγειρεμένα. Συνταγές λοιπόν που αγάπησα, συνταγές που μαγείρεψα μαζί σας, δικές μου συνταγές αλλά και συνταγές μέσα από το Cookpad από άλλα μέλη. Και αυτό το ιδιαίτερο που έχει το Cookbook είναι ότι παρακάτω στο κουτί της περιγραφής θα δείτε κάποια links που μπορείτε να προσθέσετε δικές σας συνταγές μέσα στο δικό μου Cookbook. Σας προσκαλώ λοιπόν να δημιουργήσετε συνταγές μέσω του Cookpad και να μου τις μεταφέρετε στο δικό μου Cookbook ή να πάρετε αυτό το Cookbook αν σας αρέσει και να το αποθηκεύσετε στο δικό σας λογαριασμό ή να το στείλετε σε κάποιον που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο εκτός από τα Cookbooks και το Cookpad σαν εφαρμογή και σαν site. Έχει πάρα πολλά, όπως σας είπα, πράγματα, συνταγές αλλά και τεχνικές, δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να μην ξέρεις πώς να βράζεις κάτι ή πόσο χρόνο θέλει κάτι. Όλα υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν και προτάσεις που γίνονται σε συνταγές που μπορεί να σας αρέσουν. Υπάρχει και το Cookpad Premium που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πάντα μέσα στο Cookpad και να έχετε άπειρες δυνατότητες αποθηκεύσεων συνταγών, γιατί μπορείτε να αποθηκεύετε και σκέτες συνταγές εκτός από Cookbooks. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια εφαρμογή που αν δεν την έχετε πάρει χαμπάρι ή αν δεν την έχετε προσέξει ή αν δεν έχετε ενδιαφερθεί δηλαδή, θα πρέπει να το κάνετε άμεσα,
διότι φυσικά το τέλος του χρόνου πλησιάζει και εμείς πρέπει να φτιάξουμε βασιλόπιτες. Έτσι λοιπόν σήμερα μαζί με το cookbook μας το αγαπημένο, το οποίο βλέπετε τώρα εδώ, αυτό είναι το δικό μου cookbook που περιέχει μέσα αγαπημένες και μαγειρεμένες συνταγές, θα πάμε στη συνταγή που έχω αποθηκεύσει, που είναι η βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα σας έφτιαξα και πέρσι, σας έφτιαξα αυτή την μπομπάτη βασιλόπιτα, ολόκληρη τη δόση. Φέτος θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε τη μισή δόση βασιλόπιτα, την οποία θα βάλω και αυτή μέσα στο cookbook μας και θα φτιάξω ένα πάρα πολύ ωραίο γλάσο και γενικά θα κάνω μια άλλη διακόσμηση με την ίδια όμως συνταγή. Να ξέρετε δηλαδή ότι έχετε άπειρες δυνατότητες να βάλετε μέσα στο cookpad διάφορες παραλλαγές ακόμα και της ίδιας συνταγής, γιατί πραγματικά η φαντασία δεν στερεύει ποτέ. Εδώ λοιπόν έχουμε όλες τις πληροφορίες, μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μια συνταγή, τη φωτογραφία της, τα υλικά της, την εκτέλεσή της βήμα-βήμα, πόσο χρόνο χρειάζεται, για πόσα άτομα είναι και να είναι πλήρως λεπτομερής η συνταγή. Εγώ λοιπόν θα κάνω από αυτή τη βασιλόπιτα που σας είπα την μισή δόση και θα τις κάνω τελείως διαφορετικό από πάνω, δηλαδή θα κάνω γλάσο αυτή τη φορά, οπότε μείνει συντονισμένη φίλη μου για να δεις όλα. Και θα σας πω και περισσότερες πληροφορίες για το cookpad στο τέλος, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, διότι στο τέλος υπάρχει το μεγάλο challenge, το οποίο είναι για σας μόνο. Φύγαμε λοιπόν να κάνουμε τη βασιλόπιτά μας. Έχουμε λοιπόν συγκεντρώσει τα υλικά για τη βασιλόπιτα και για το γλάσο θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Τις δοσολογίες για το full θα τις δείτε από κάτω στο κουτί της περιγραφής, για το full δηλαδή τα ψή. Εγώ θα κάνω το αμέσως μικρότερο, θα κάνω δηλαδή τη μισή δόση. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να χωρίσουμε τα ασπράδια των αυγών από τους κρόκους. Τα ασπράδια τα κάνουμε μαρέγκα. Φύγαμε! Πάμε λοιπόν τα ασπράδια μας σε μια τέλεια μαρέγκα. Φύγαμε! Στο μεταξύ προσθέτουμε εδώ όλα τα υπόλοιπα υλικά, ακούτε και το μίξερ, γιατί δεν θέλω να τα κάνω σε διαφορετικό χρόνο, μη μου κόψει μαρέγκα. Με αυτή την κούπα λοιπόν θα βάλουμε τα υλικά. Η μαρέγκα μας είναι έτοιμη, έχει γίνει φανταστική παιδιά και την προσθέτω και αυτή. Οπό! Παιδιά, έσφιξε τέλεια. Εδώ λοιπόν θα προσθέσουμε και την τρούφα. Οπότε πάμε να τη ρίξουμε στο ταψάκι μας. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο στους 180 στον αέρα για μισή ωρίτσα, όχι 45 λεπτά. 180 βαθμούς λοιπόν για 45 λεπτά περίπου στον αέρα. Later. Έτοιμη λοιπόν η βασιλόπιτά μας, σε κάποια σημεία λίγο μας ξέρτησε αλλά δεν πειράζει, θα βάλουμε πάνω το γλάσο και θα είναι τέλεια, ήδη φαίνεται φανταστική. Για το γλάσο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία βανίλια, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και ένα φλιτζανάκι του ελληνικού καφέ νερό. Μπράβο αγάπη μου! Να μαζέψουμε και τα γύρω γύρω. Φοβερός ο Σπύρος! Φοβερός! Πάμε να το ρίξουμε! Πάμε να το ρίξουμε! Πάμε! Λοιπόν, το γλάσο μας είναι έτοιμο, μυρίζει τέλεια, το καλύψαμε όλο. Γυαλίζει, είναι σούπερ και θέλω τώρα εδώ πάνω να γράψω 2023. Θα πρέπει να περιμένω λίγο να κρυώσει γιατί θα το κάνω με σοκολάτα σε Ben Marie. Αφού περιμέναμε λοιπόν πάνω από μία ώρα να κοκαλώσει εδώ το γλάσο, βλέπετε πώς έχει γίνει. Αχ, παιδιά μου σχοβολάει, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή τι να σας πω. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε. Έχω εδώ κουβερτούρα,
Οπότε θέλω να κάνω το 2023 με κουβερτούρα. Θα δούμε άμα θα κάνουμε και τίποτα γύρω-γύρω, γιατί όπως είδατε εμένα μου βγήκε λίγο, πώς θα το πω, με λίγες ανομαλίες. Οπότε μάλλον θα κάνουμε κάτι έτσι γύρω-γύρω και το 2023 με την κουβερτούρα. Α, επίσης έχω αυτά τα δύο εδώ που μπορούμε να βάλουμε πάνω στην βασιλόπιτά μας. Τα έχω από άλλες χρονιές δηλαδή. Οπότε θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία διακόσμηση τώρα. Φύγαμε! Πιάνουμε λοιπόν εδώ το Ben Marie και βάζουμε την κουβερτούρα μέσα. Έτοιμη λοιπόν η κουβερτούρα μας και πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, παίρνω εδώ ένα ξυλάκι από σουβλάκι και το φτιάχνουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, παιδιά. Και η κουβερτούρα που έμεινε, τι την κάναμε? Είχαμε φυσικά gingerbread cookies και βάλαμε από πάνω κουβερτούρα σοκολάτα. Τέλεια! Έτσι λοιπόν τώρα έφτασε η ώρα να σας πω πώς εσείς θα συμβάλλετε σε αυτό το cookbook. Κάτω λοιπόν σας έχω δύο συνδέσμους. Ο ένας συνδέσμος είναι για να ακολουθήσετε το cookbook, να γίνετε μέλη του Cookbud και όχι μόνο να ακολουθήσετε το δικό μου βιβλίο συνταγών, αλλά και όσα cookbooks έχουν δημιουργηθεί, αλλά και άλλα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Μπορείτε να κάνετε προφίλ, να ανεβάζετε δικές σας συνταγές, μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε συνταγές, μπορείτε γενικά να κάνετε ό,τι θέλετε στο Cookbud. Το δεύτερο λοιπόν link είναι για να γίνετε συνεργάτες. Μπορείτε λοιπόν να προσθέσετε συνταγές που θα βάλετε μέσα στο Cookbud και μετά στο δικό μου cookbook. Και αυτές οι συνταγές σας λοιπόν εγώ θα τις δω, θα τις αξιολογήσω και στα επόμενα vlogs θα τις δοκιμάζω. Μπορείτε λοιπόν να βάλετε μέσα στο βιβλίο μου συνταγές δικές σας, αγαπημένες, συνταγές που θέλετε να δείτε να τις δοκιμάζω, να τις δοκιμάζει ίσως και ο μικρός. Εάν έχετε δηλαδή κάποιες ωραίες συνταγές που πιστεύετε ο μικρός σύμφωνα με τα γούστα του που έχετε δει δηλαδή θα θέλει να φάει, βάλτε τις μέσα. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω όλες τις συνταγές σας. Και πραγματικά πρέπει να εμπλουτιστεί αυτό το cookbook με δικές σας συνταγές και θα γίνουν και τα δικά μου αγαπημένα και μαγειρεμένα φαγητά. Έτσι λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα, πώς θα το πω, για αυτή τη νέα αλλαγή στο cookbook και τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, κάτι γευστικό, κάτι νόστιμο. Βάλτε όλη σας τη φαντασία, παιδιά. Εγώ τώρα αυτή τη βασιλόπιτα εννοείται θα τη βάλω σαν εκδοχή μισής δόσης της βασιλόπιτας που έχω κάνει μαζί με αυτήν την πολύ ωραία διακόσμηση που είδαμε. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Μην ξεχνάτε τα links από κάτω για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με το cookbook το δικό μου, αλλά και με τις συνταγές που θα μου βάλετε. Ανυπομονώ πραγματικά να δω τι συνταγές θα μου βάλετε μέσα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο από μένα πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.